έχουμε άλλο περιστατικό. Μία έφηβη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από οδηγό ταξί. Για πάμε και εδώ. Το περιστατικό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η κοπελίτσα, η 17χρονη, ήταν μεθυσμένη. Μπαίνει στο ταξί με δύο φίλους. Σε ταξί, ακούστε εδώ. Ένα αγόρι. Για το ταξί, κυρία Λυμπία. Και ένα κορίτσι. Και στη συνέχεια βιάστηκε από τον οδηγό και το κοριτσάκι αυτό φοβόταν να φωνάξει, όπως είπε, γιατί φοβόμουν, λέει, ότι δεν θα ξαναδώ τον ήλιο εάν φωνάξω. Και δήλωσε ότι σώθηκε από τους υπαλλήλους ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων, που σταμάτησε ο ταξιτζής για να βάλει προφανώς βενζίνη. Και έδειξε με μορφασμούς και εκφράσεις ότι κινδύνευε. Να λάβετε υπόψη ότι δεν θα πρέπει τα παιδιά να μεθούν. Βλέπετε τι κίνδυνοι υπάρχουν. Το θέμα εδώ πέρα βλέπουμε ότι ένας εγκληματίας βίασε ένα κοριτσάκι. Και έχουμε και άλλο θέμα. Και έχουμε άλλο. Δεν δέχεται ότι το βίασε. Δηλαδή λέει ότι υπήρχε συνένεση της ανήλικης. Πόσο χρόνο το κοριτσάκι? 17 χρονών. Και έχουμε και άλλο. Φτάνει στο σημείο να λέει ότι υπήρχε συνένεση της ανήλικης.